Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο της ΔΕΗ που προωθεί η κυβέρνηση πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πτολεμαϊδα το Σωματείο Εργαζομένων και Εργατοτεχνητών στην Ενέργεια. Η διαμαρτυρία έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης και με τους συμμετέχοντες να εκφράσουν την κάθε αντίθεσή τους στις εξελίξεις που έχουμε στα ενεργειακά. Τη ΔΕΗ τη χτίσαν με αίμα οι εργάτες! Δεν την ξεφουλάμε! Καλησπέρα. Σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων Εργατοτεχνητών Ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας καλεί σε συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης με αφορμή τις εξελίξεις στην ενέργεια. Όλα αυτά που βιώνει ο λαός της περιοχής και οι εργαζόμενοι στον κλάδο δεν έπεσαν από το πουθενά. Αυτά μεθοδεύτηκαν εδώ και δεκαετίες με όποια κυβέρνηση και αν πέρασε. Το μόνο που δεν αμφισβήτησαν όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε ήταν τη ράγα της πολιτικής απελευθέρωσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που έρχεται με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι πολιτικές που εκφράστηκαν στον κλάδο ήταν μέσα σε αυτήν τη ράγα και τα αποτελέσματα που βιώνουμε είναι όλα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Συγκεκριμένα, η εργολαβοποίηση, το δουλεμπόριο, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα νόμε, οι πωλήσεις μονάδων, το κλείσιμο σταθμών και γενικότερα η συρρήκνωση του κλάδου, όλα αυτά είναι αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Έρχονται δύσκολες μέρες για τις εργασιακές σχέσεις. Ναι, το προβλέπει και το νομοσχέδιο που θέλει να καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση. Αφορά το νέο προσωπικό το οποίο θα προσλαμβάνεται, το οποίο δεν θα έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά όπως είχαν οι προηγούμενοι εργαζόμενοι του κλάδου. Βέβαια, αυτό ίσχυε για το μόνιμο προσωπικό, γιατί στον κλάδο γενικότερα έχουμε 5 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Υπάρχουν μόνιμοι εργαζόμενοι, υπάρχουν οχταμηνίτες εργαζόμενοι, υπάρχουν εργολαβικοί, διμηνίτες και με μπλοκάκι. Με μια νέα κυβέρνηση που ακολουθεί την πολιτική της προηγούμενης, φαίνεται πολύ καθαρά ότι οι μονάδες θα κλείσουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προβλεπόταν. Επιβεβαιώνεται η θέση που έχουμε αγωνιστικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι μπροστά στα κέρδη των μονοπωλίων δεν υπολογίζονται οι ανάγκες των λαών. Τι κάνουμε λοιπόν, τι σκεφτόμαστε, θα υποστηρίξουμε? Αυτό που πρέπει ο καθένας μας να έχει ξεκάθαρο είναι ότι στην κατάσταση αυτή που έχουμε, αιτία είναι η απελευθέρωση. Η απελευθέρωση δεν είναι τέκνο ούτε της κρίσης ούτε των μνημονίων. Είναι μια καθαρά στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προωθηθεί από τη δεκαετία του 90. Ακόμα και οι συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, γνωστές ως ΔΙΤ, δεν είναι καινοτόμες ριζοσπαστικές λύσεις. Δεν έδωσαν καμιά ανάσα στην ευημερία του λαού. Επομένως, δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με την απελευθέρωση της ενέργειας αν θέλουμε σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα που θα υπερασπίζουν την ευημερία του λαού. Και λέμε ότι είναι ασυμβίβαστα αυτά τα δυο, απελευθέρωση και ευημερία του λαού. Το αποδεικνύει η ιστορία. Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να υποχρεώσει τους μονοπωλιακούς ομίλους να επενδύσουν σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Οι μονοπωλιακοί όμιλοι επενδύουν, αποφασίζουν πού, πότε, πώς, ποιο καύσιμο, ποιο μείγμα καυσίμων θα χρησιμοποιήσουν μόνο σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα. Όποια κυβέρνηση και να είναι, όποια προσπάθεια και να κάνει, θα σκοντάφτει σε συνεχείς αντιφάσεις. Αντιφάσεις που δεν εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη για να μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε. Απλά θα προσπαθούν να ρυθμίσουν οικονομικούς δείκτες και συμφέροντα μονοπωλίων. Με μια σειρά από νομοσχέδια και οδηγίες, διευρύνθηκε το πλαίσιο της απελευθέρωσης και της διάσπασης της ΔΕΗ. Για την απολιγνητοποίηση και για το μέλλον της νέας μονάδας της ΔΕΗ Πτολεμαϊδα 5 μίλησε στον Φλάση η Εύα Καηλή. Αναλυτικότερα, η Ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής σε συνέντευξή της στο μεσημερινό μας δελτίο τόνισε ότι σε περίπτωση που η μετάβαση δεν προχωρήσει όπως πρέπει, το ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει να δοθεί περισσότερος χρόνος και μετά το 2028, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της περιοχής.
να βάλουμε μια ανατελεία και να έρθουμε στα ενεργειακά, γιατί εδώ ως περιοχή, ως Δυτική Μακεδονία, μας απασχολεί και είναι ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Και με αφορμή, είχα καλύψει και ένα σχετικά πρόσφατο ρεπορτάζ δική σας επίσκεψη στο νέο σταθμό της ΔΕΗ, την Πτολεμαϊδα 5. Και ρωτώ και αναρωτιέμαι ταυτόχρονα δημοσίως, ένα σταθμός ο οποίος λειτουργεί, μάλλον ετοιμάζεται να λειτουργήσει περίπου σε 2 χρόνια, το 2022, η κυβέρνηση λέει ότι αυτός ο σταθμός μέχρι το 2028, διαστόματος πρωθυπουργού, από το βήμα του ΟΗΕ μάλιστα, ότι θα πρέπει να κλείσει. Και εγώ αναρωτιέμαι, κάνουμε μια επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να κλείσει σε 6 χρόνια. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, επειδή και αυτή η στρατηγική ως προς την ενέργεια και το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τις επενδύσεις που υπάρχουν, αλλά και τη μετάβαση σε αυτή, θα πρέπει να εξεταστεί τον επόμενο τουλάχιστον ένα χρόνο. Θέλω να σας πω το εξής. Πρώτον, ότι όλη η Ευρώπη κινείται σε διαφορετικές μορφές ενέργειας και σε μια προσπάθεια να ομαλοποιήσουμε τις καταστάσεις σε αυτό το δρόμο. Σίγουρα η δική μας οικονομία και η οικονομία ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να προστατευτεί, καθώς δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα, ούτε μπορούμε να επιταχύνουμε τις εξελίξεις και να δημιουργήσουμε τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να γίνει αυτό. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις επενδύσεις εκείνες, ώστε να μετασχηματιστούν σε αυτό που απαιτεί η οικονομία ή και οι στόχοι της Ευρώπης. Και υπάρχουν και κονδύλια για να γίνει αυτό. Άρα, επιτρέψτε μου να πω ότι τα ταμεία συνοχής, αλληλεγγύης που έχουμε για να βοηθήσουν σε αυτή τη μετάβαση θα πρέπει όχι μόνο να ενισχυθούν, αλλά θα πρέπει πιο γρήγορα να έρχονται και να προβλέπουν και να σχεδιάζουν πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Αυτό το ταμείο, κυρία Καηλή, θα έχει όμως κάποια συγκεκριμένα χρήματα για όλες τις ανθρακοφόρες περιοχές. Ναι, να συμπληρώσω το ερώτημα. Αυτό το ταμείο έχει περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ για 41 περιοχές στην Ευρώπη. Δηλαδή χρήματα. Ποιος θα πρωτοπάρει τώρα. Ποιος θα πρωτοπάρει και τι θα κάνει. Πάντως υπάρχουν ταμεία, θέλω να σας πω, που έχουν ακόμα χρήματα, νομίζω και το συγκεκριμένο, που δεν έχουν απορροφηθεί και έχω ζητήσει και ζητώ ήδη να δημιουργηθούν ταμεία τα οποία θα στηρίζουν το μετασχηματισμό της οικονομίας σε νέα μοντέλα, σύμφωνα και με τις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή την προσπάθεια η Ευρώπη θα ακούσει και δεν θα επιτρέψει να γίνει αυτή η αλλαγή χωρίς να έχει προβλέψει το τι θα συμβεί και πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή για τους εργαζόμενους. Άρα θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε και χρόνο και φωνές λογικής, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια τάση να θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να έχουμε προβλέψει πώς θα γίνει αυτό. Πιστέψτε με ότι θα γίνει προσεκτικά ο σχεδιασμός όσον αφορά τη δική μας πλευρά. Πάντως υπάρχουν πολλοί φορείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία και πώς το βλέπει και το κίνημα αλλαγής αυτό, που μιλάνε για μια βίαιη μετάβαση και όχι για μια δίκαιη μετάβαση. Θέλω να πω, παραδείγματος χάρη, ότι κανείς δεν μας ανάγκασε να βάλουμε το 28 ως ημερομηνία. Όταν ευρωπαϊκά είναι το 2050. Επιτρέψτε μου να πω ότι στην Ελλάδα πολλές φορές δεν τηρούνται τα όρια αυτά. Είναι αυτό που θα επιθυμούσαμε, ίσως είναι ένα σημείο εκκίνησης, δεν θα λέγω ότι είναι σημείο λήξης. Νομίζω ότι θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να γίνει αυτή η μετάβαση. Άρα αισθάνομαι ότι οτιδήποτε σχεδιάζεται έχει μια δυναμική που μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να είναι κάτι οριστικό, εφόσον η Ευρώπη το έχει αντιληφθεί και έχει δώσει άφθονο χρόνο για να γίνει αυτή η μετάβαση. Να πάει και πέρα το από το 28, λέτε. Δηλαδή θα μπορούσε, πιστεύετε, να αλλάξει κάτι τέτοιο όσον αφορά και το 28. Γιατί ο Πρωθυπουργός το έθεσε πολλές φορές. Να είναι σαν τον νόμο του καπνίσματος, δηλαδή 20 χρόνια παλεύουμε να κόψουμε το τσιγάρο, κάπως έτσι. Κοιτάξτε, δεν αρκεί να βάλεις ένα χρόνο μπροστά. Θα πρέπει να λειτουργήσει το σχέδιο σωστά. Εδώ στη χώρα μας, ξέρετε, πολλές φορές έχουμε απρόβλεπτες καταστάσεις και συνθήκες. Άρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για μια ημερομηνία που δεν θα αλλάξει. Αν υπάρξει το σωστό σχέδιο στη μετάβαση να γίνει ομαλά, μπορεί να είναι το 28. Για μένα είναι σημαντικό να είμαστε φιλόδοξοι και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ομαλή αυτή τη μετάβαση. Άρα, αν όχι, τότε να είστε σίγουροι ότι θα πιέσουμε όλοι να μην συμβεί αυτό. Για να πάρουμε και μία δέσμευση, κυρία Καηλή, δηλαδή το κίνημα αλλαγής, σε περίπτωση που δει ότι δεν προχωράει σωστά αυτό που λέμε η μετάβαση, θα βάλει ακόμα και το θέμα ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γίνει αυτό που λέμε η αποκατάσταση. Κοιτάξτε,
Εκτός από το κίνημα αλλαγής, θα σας πω ότι είμαι από τη Μακεδονία και καταλαβαίνω ότι η Μακεδονία είχε υποστεί το μεγαλύτερο βάρος μέσα στην οικονομική κρίση, καθώς έχουμε χώρες κοντά μας που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες δεν χρειάζεται να σεβαστούν καμία τέτοια ρύθμιση και άρα δημιουργείται τεράστιο ζήτημα στην οικονομία μας. Άρα νομίζω ότι και δική μου δέσμευση είναι ότι σε περίπτωση που τα πράγματα δεν εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο για τους Μακεδόνες και τους εργαζόμενους πολίτες, θα είμαστε εκεί για να ζητήσουμε όσο χρόνο χρειαστεί με ένα σωστό σχέδιο που θα είναι σημαντικό έτσι για όλους μας και κυρίως για αυτή την περιοχή. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα στη Διάδημα, η οποία έκανε ομόφωνα αποδεκτό το αίτημα για διαχείριση όγκου απορριμμάτων από την Κέρκυρα. Η απόφαση πάρθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομόφωνα αποδεκτό έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο της Διάδημα ΑΕ το αίτημα για μεταφορά και διαχείριση απορριμμάτων από την Κέρκυρα. Σε πρώτη φάση και όσον αφορά το 2020 θα γίνει διαχείριση 23.700 τόνων. Το οικονομικό όφελος θα είναι στις 363.000 ευρώ, ενώ θα υπάρχουν και τα στιγμιστικά ωφέλη που ζήτησε από το Υπουργείο η Διάδημα. Το πλάνο συνεργασίας είναι τριετές. Υπάρχει η προοπτική επέκτασης και αύξησης όγκου στους 60.000. Επιπλέον εγκρίθηκε το αίτημα να αυξηθεί ο όγκος που μπορεί να διαχειριστεί το εργοστάσιο που βρίσκεται στο βρώμικο πεδίο. Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε απόφαση ομόφωνη για το αίτημα της Κέρκυρας για τη μεταφορά των σύμμικτων απορριμμάτων στην ΜΕΑ, δηλαδή για μηχανική επεξεργασία και όχι ταφή, για τις 24.000 τόνους σε σύνολο των 60 και βέβαια αυτό μιλάμε για το 2021 και 2022 και την ομόφωνη απόφαση περί τροποποίησης των περιβαλλοντολογικών όρων και αλλαγή της άδειας λειτουργίας για πάνω από 120.000 τόνους. Αυτή ήταν η απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι ικανοποιεί πλήρως το αίτημα των Κερκυραίων και από εκεί και πέρα θα έχουμε μια διαδικασία έτσι γραφειοκρατική η οποία... Εντάξει, μέσα στο χρόνο νομίζω ότι θα έχει τελειώσει. Πέρα από αυτό, το οικονομικό όφελος σε σύνολο των 60.000 τόνων, αν μιλήσουμε για τους 23.000 τόνους, είναι 363.000, έτσι όπως καταγράφηκε αριθμητικά και έγινε πλήρη ανάλυση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και αν μιλήσουμε για τις 60.000 τόνους, θα έρθει βέβαια καινούργια απόφαση γι' αυτό, αν προκύψει, θα έρθει πάλι καινούργια απόφαση που θα πάρει εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο. Μιλάμε πάνω από 23.000 τόνους και εφόσον γίνει η αλλαγή και τροποποίηση των περιβαλλοντολογικών όρων και αλλαγή της άδειας, λοιπόν θα είναι 600.000. Πέρα από αυτό, στη συνάντηση που είχαμε κάνει με τον κύριο Γραφάκο στις 10-11 του παρών όλων των παραγόντων, δημάρχων της Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, των βουλευτών και άλλων έτσι στελεχών. Λοιπόν, εκεί το είχαμε συζητήσει. Ζητήσαμε αντισταθμιστικά ωφέλη για την Δυτική Μακεδονία, δηλαδή για τη Διάδημα. Ένα εξ όλων είναι, ζητήσαμε να αγοράσουμε καινούργιο μηχάνημα αντίστροφης όσμωσης, 500.000 ευρώ. Ένα άλλο είναι, ζητήσαμε να κάνουμε έναν τέταρτο χιτά. Έχουμε τρεις και πάμε για τον τέταρτο και επίσης άλλες, το οποίο προϋπολογίζεται περίπου στα 2 εκατομμύρια, 2 με 2,5 και το τρίτο είναι 150.000 ευρώ για να κάνουμε μια επέκταση και διαχείριση των ογκωδών όπου έρχονται εδώ στον δικό μας το χώρο. Δηλαδή έτσι μέσα στο νότιο πεδίο όπου είναι και εγκαταστάσεις της Διάδημα. Και με βάση την πρόταση του συνδέσμου της Κέρκυρας αλλά και την κουβέντα την οποία έγινε στο Γενικό Γραμματέα στον κύριο Γραφάκο με τα στελέχη της εταιρείας της Διάδημα. Μιλάμε για την επεξεργασία στη μονάδα που υπάρχει στο εργοστάσιο το οποίο συμμετέχει και η Διάδημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία ούτε ο φόβος ότι η Δυτική Μακεδονία γίνεται αν θέλετε το νεκροταφείο των απορριμμάτων της Ελλάδας. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αντίστοιχες διαδικασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες. Υπάρχει, το Διοικητικό Συμβούλιο στάθμισε ιδιαίτερα τα αντισταθμιστικά ωφέλη τα οποία υπάρχουν, αλλά και τη δυνατότητα που δίνεται ώστε να μπορέσουμε αύριο μεθαύριο αυτό το κόστος
να φτάσει στον δημότη μέσω της μείωσης των δημοτικών τελών που είναι καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση την οποία πήραμε και νομίζω ότι υπό τις προϋποθέσεις αυτές που σας περιγράφω η ομόφωνη απόφαση μάλλον θα χρειαστεί να κριθεί το επόμενο διάστημα νομίζω με τον καλύτερο τρόπο γιατί θα έχει ουσιαστικά ωφέλη για τους δημότες, τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Πλακεντά, υπάρχει μια αίσθηση και νομίζω λίγο πολύ συμφωνούν οι περισσότεροι ότι ναι μεν η Δυτική Μακεδονία πρωτοπορεί και είναι και νόμιμη θα έλεγα με όλα τα σχετικά με το εργοστάσιο, με τη διάδημα, με την οργάνωση αλλά ωστόσο είναι ακριβό το κόστος των δημοτικών τελών και μάλιστα μιλούν για 64 ευρώ τον τόνο με επιδότηση βεβαίως από την πολιτεία, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πώς μπορεί να έχουμε μείωση αυτών των δημοτικών τελών, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ένα πλαίσιο, μια πολιτική που θα μειώνει τα δημοτικά τέλη και σε ποιο επίπεδο να το περιμένει ο πολίτης αυτό? Πριν από ένα περίπου μήνα, 20 μέρες, στην ημέρα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, στις δηλώσεις τις οποίες είχα κάνει, είχαμε θίξει και αυτό το θέμα. Βλέπετε λοιπόν ότι μια προσπάθεια ξεκινά ήδη και γίνεται ώστε να φτάσει η απομείωση του κόστους στους δημότες και στους πολίτες. Το αμέσως επόμενο διάστημα και με βάση το χρονοδιάγραμμα και το πλάνο δράσης που έχουμε βάλει με τα ιδιαίτερα αξιόλογα στελέχη που έχει η επιχείρηση εδώ, θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης, ένα πρόγραμμα για το πώς μπορούμε πραγματικά να απομειώσουμε ακόμη περισσότερο το κόστος αυτό που πληρώνει ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας και να φτάσει σε αυτόν μια ουσιαστική μείωση. Συμφωνώ μαζί σας ότι το κόστος αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα υψηλό. Και το λέω με βάση και το τι αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι δήμαρχοι αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία, ανεξαρτήτως σε ποιον δήμο δραστηριοποιούνται, μικρό ή μεγάλο. Μέσα λοιπόν από αυτή την κουβέντα που ήδη ξεκίνησε στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύντομα θα μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ακριβώς το πλάνο δράσης για αυτό που προηγουμένως περιγράψατε. Με υποσχέσεις για υλοποίηση των μεγάλων ζητημάτων της περιοχής, επέστρεψε από την Αθήνα ο Δήμαρχος Εορδέας Παναγιώτης Πλακεντάς, ο οποίος πραγματοποίησε σειρά επαφών. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης που θα παρακάμπτει την απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τη ΔΕΗ και δρομολογεί την επιστροφή μεγάλου ποσού από τα χρήματα που έλαβαν οι κάτοικοι της Μαυροπηγής για την απαλωτρίωση του οικισμού. Παράλληλα, ο κ. Πλακεντάς είχε συνάντηση σε καλό κλίμα και με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον οποίο και κάλεσε να επισκεφθεί την περιοχή. Με συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίλυση των μεγάλων ζητημάτων που απασχολούν το Δήμο αλλά και την ευρύτερη περιοχή, επέστρεψε ο Δήμαρχος Εορδέας από την Αθήνα μετά τις διαδοχικές επαφές που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας και την διοίκηση της ΔΕΗ. Όπως τόνισε ο Παναγιώτης Πλακεντάς, ο Κωστής Χατζηδάκης παρέλαβε το σχετικό υπόμνημα και δεσμεύτηκε ότι η νομική υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας θα το εξετάσει διερευνώντας τον τρόπο επίλυσης του κορυφαίου ζητήματος για τους 720 κατοίκους της Μαυροπηγής που μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου η ΔΕΗ μπορεί να απαιτήσει επιστροφή χρημάτων μέχρι και το 40% που έλαβαν από τις απαλωτριώσεις του οικισμού. Να πω καταρχήν ότι η πρώτη συνάντηση χρονικά ήταν αυτή η οποία είχαμε με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος τον κύριο Χατζηδάκη, παρουσία των βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εκπροσώπων της κοινότητας Μαυροπηγής και του πρώην και του νυν Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου που συζητήσαμε το θέμα που έχει προκύψει με την απέτηση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για την καταβολή χρημάτων πίσω από τους κατοίκους της Μαυροπηγής. Και θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη και ουσιαστική συνάντηση, όπως ακριβώς σας δήλωσε και ο πρόεδρος της Μαυροπηγής, ο κ. Καραγεωργίου, στην οποία βάλαμε τη βάση για να μπορέσουμε να έχουμε ευχάριστα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τους τέσσερις βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και για τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο χειρισμός του όλου θέματος, αλλά κυρίως τον κύριο Χατζηδάκη που για ακόμη μια φορά πολύ μεγάλη ευχαρίστηση μας άκουσε, έκανε αποδεκτό το αίτημα του Δημάρχου για να υπάρξει το ραντεβού, μας άκουσε και προσπάθησε μέσα από τις νομικές διαδικασίες που προβλέπονται να δώσει λύσεις στο πρόβλημα. Ελπίζουμε σε αυτό. Επίσης συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση με την απολυνητοποίηση και τις τηλεθερμάσεις εδώ της περιοχής.
ελπίζουμε σε αυτό, σε μια ρύθμιση εξωδικαστική, μια νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο πριν μιλήσουν οι υπηρεσίες, οι οποίες ήταν και του κυρίου Χατζηδάκη. Η εντολή που δόθηκε είναι μια εντολή που μας ικανοποιεί, αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό και να περιμένουμε, παρακολουθώντας στενά και ουσιαστικά την πορεία της λύσης του θέματος. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ερδέας, σε καλό δρόμο βρίσκεται και το θέμα με το μεγάλο χρέος της δημοτικής επιχείρησης ίδρυυση και αποχέτευση Ερδέας προς τη ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των γεώτρησεων άντλησης νερού. Ποσό που φτάνει μαζί με τις προσαυξήσεις στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η επαφή που έγινε ήταν με την Γενική Διευθύντρια της Εμπορίας, την κυρία Μπαλή, και μία εκπρόσωπο της υπηρεσίας της νομικής, της συγκεκριμένα Διευθύντρια Εταιρικών Πελατών, της κυρίας Μανιώτη, όπου ουσιαστικά προσδιορίσαμε ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από πλευράς μας και από πλευράς της ΔΕΙΑΕ. Ήταν παρόν και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΕ, ο κύριος Τσεχελίδης, εκεί στο ραντεβού αυτό, προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε λύση σε κάτι το οποίο, ενώ υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του Αυγούστου, εκεί υπάρχει ένα θέμα με την έγκριση από πλευράς της αποκεντρωμένης της απόφασης, της έγκρισης νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι και εκεί δρομολογήσαμε να υπάρξει πολύ σύντομα ανακοίνωση για ευχάριστα αποτελέσματα. Πάμε στη ρύθμιση δηλαδή. Θα πάμε στην αποπληρωμή, κύριε Μαυρίδη, μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου συγκεκριμένου. Πρέπει όμως, για να γίνουν όλα αυτά και να μπορούμε να τα ανακοινώσουμε επίσημα και ουσιαστικά, να γίνουν κάποιες ενέργειες για τις οποίες ήδη εργαζόμαστε τις δύο αυτές ημέρες που περάσανε, και σήμερα ακόμη πάλι με το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει η επαφή με την αποκεντρωμένη για να προσδιοριστούν οι διατάξεις εκείνες οι οποίες θα καταστήσουν τη συγκεκριμένη απόφαση νόμιμη. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αποστολή του Δήμου Ερδέας με επικεφαλής τον Δήμαρχο και την διοίκηση της τηλεθέρμασης θα έχουν διαδοχικές συναντήσεις σχετικά με την έλευση φυσικού αερίου και την χρήση του από την ΔΕΤΥΠ, καθώς και την τροφοδοσία από τη νέα μονάδα, τον ΕΜΑΙΔΑ 5. Και τον κύριο Υπουργό κάλεσα, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι και εντός του, πριν τις γιορτές, θα προσπαθήσει να είναι εδώ. Κάλεσα όμως και τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Κοπανάκη, σε μια ημερίδα την οποία θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Ερδέας με θέμα την απολυντοποίηση μέσα στο Δεκέμβριο, όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει από τον προγραμματισμό που κάναμε μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το 2028. Και με τον κύριο Στάση έγινε μια ουσιαστική κουβέντα. Είπαμε αυτά τα οποία είπαμε και δημόσια στον Υφυπουργό, στον κύριο Θωμά. Θέσαμε τα ίδια ερωτήματα. Ο κύριος Στάσης σε κάποια από αυτά απάντησε και σε κάποια δεσμεύτηκε ότι αμέσως μετά τις γιορτές θα είναι εδώ. Τον προσκαλέσαμε άλλωστε για αυτό το λόγο να τον φιλοξενήσουμε και να τον συνοδεύσουμε σε επαφές και επισκέψεις σε ορυχεία και σταθμούς της περιοχής, ώστε να καταλάβει διαζώσεις ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησης και κυρίως κάτω από ποιες συνθήκες οι εργαζόμενοι για τους οποίους θέλουμε να μειώσουμε το μισθό δουλεύουν χειμώνα-καλοκαίρι. Έπεται και συνέχεια, τη Δευτέρα πηγαίνετε για το θέμα της τηλεθέρμασης. Υπάρχει μια επαφή που έγινε με τον ΔΕΣΦΑ, παρουσία και του κυρίου Περιφερειάρχη αλλά και άλλων δημάρχων ενεργειακών για τα θέματα των τηλεθερμάσεων. Εμείς όμως δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη έχουν ζητηθεί ραντεβού και τη Δευτέρα το πρωί έχουν οριστεί ραντεβού με τη ΡΑΕ, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, και με τη ΔΕΔΑ, προκειμένου να συζητήσουμε ακριβώς θέματα αρμοδιότητας της κάθε μιας υπηρεσίας ή αρχής ξεχωριστά. Έτοιμά μας είναι η διέλευση του αγωγού και η χρήση και από τον Δήμο Ερδέας. Η διέλευση του αγωγού είναι συγκεκριμένη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να επισπευστεί η διαδικασία παροχής αερίου από την αναμονή που υπάρχει στον Περδίκα για την τηλεθέρμανση της Ερδέας, της Πελεμαΐδας, των εργατικών κατοικιών και του οικισμού της Καρδιάς, αλλά όχι μόνο γι' αυτό.
την ελπίδα πως το Υπουργείο Παιδείας θα ανακαλέσει σύντομα την απόφαση αναστολής λειτουργίας των 6 τμήματων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εξέφρασε ο πρώην Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαυρόγλου, μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Αιχμής και στον Γιάννη Νεβεσκιώτη. Ο κ. Γαυρόγλου, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή μας, συνοδεύοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδίας του, υπογράμμισε πως τα νέα τμήματα έγιναν με βάση μελέτες βιωσιμότητας και ακαδημαϊκής επάρκειας. Την ώρα αιχμής στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ μίλησε ο τέος Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαυρόγλου, ο οποίος συνόδευσε τον Αλέξη Τσίπρα την δεύτερη μέρα της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Το πρωί της Πέμπτης, οι κύριοι Τσίπρας και Γαυρόγλου μεταξύ άλλων επισκέφθηκαν την διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε αναστολή τα 6 νέα τμήματα του Πανεπιστημίου. Κοιτάξτε, είχαμε πραγματικά τη χαρά με τον κύριο Τσίπρα να επισκεφθούμε το Πανεπιστήμιο. Η παρουσία εκεί του κυρίου Τσίπρα και η δική μου θέλησε να δώσει, να υπογραμμίσει τη σημασία που δίνουμε για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ξέρετε, από την αρχή εμείς είχαμε πει ότι ειδικά το Πανεπιστήμιο αυτό πρέπει να μιλάει κανείς για αυτό το πανεπιστήμιο με όρους εθνικούς και όχι όρους κομματικούς. Μάλιστα. Είναι σε μια πολύ δύσκολη περιοχή της πατρίδας μας. Η απολιγνητοποίηση αυτή τη στιγμή δημιουργεί όλων των ειδών τα προβλήματα. Εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, πραγματικά εξαιρετικό πανεπιστήμιο. Αλήθεια. Το οποίο δεν πρέπει να το κόψουμε τα φτερά. Το πανεπιστήμιο αυτό από ένα μικρό πανεπιστήμιο μετά την συνέργεια και τη συνένωση με το ΤΕΙ έχει γίνει ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο που έχει αφήσει τη σφραγίδα του και με πολλά ερευνητικά κατορθώματα σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, όλα τα σχολεία των Γρεβενών από χρόνου πια ενεργειακά θα έχουν μια αναβάθμιση συγκλονιστική. Και αυτό το οφείλουμε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έγινε εδώ από το Πανεπιστήμιο μας. Μας ενημέρωσε η Βρετανία, είχε την ευγένεια να μας ενημερώσει πολύ αναλυτικά. Εγώ κάνω μία έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας να ξαναδεί το θέμα της αναστολής των τμήματων αυτών. Δεν ισχύουν δυστυχώς για το Υπουργείο Παιδείας ότι δεν υπάρχουν μελέτες, δεν είναι βιώσιμα κτλ. Η Βρετανία νομίζω θα τους δώσει και είναι διατεθειμένη να δώσει όλα τα στοιχεία για να αποδείξει την βιωσιμότητα αυτών των τμήματων. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι πια να αγκαλιάσουμε αυτό το πανεπιστήμιο, όπως είπα, σε μια δύσκολη περιοχή της πατρίδας. Ακριβώς, κύριε Γαυρόγλου, θυμόμαστε πολύ καλά και από το ρεπορτάζ ότι μέχρι την τελευταία στιγμή πραγματικά δώσατε τον αγώνα για να δημιουργηθούν αυτά τα νέα τμήματα και να ενισχυθεί το πανεπιστήμιο μας. Ωστόσο, ένας ακόμη μεγάλος κίνδυνος που αναμένεται να αντιμετωπίσουμε για τη βιωσιμότητα του πανεπιστημίου είναι και η βάση του 10, η οποία τίθεται με κάποιους όρους οι οποίοι είναι πολύ αρνητικοί για την εξέλιξή του. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι ένα από τα τμήματα, ένα από τα θέματα τα οποία μας είπαν οι Βρετανοί στο Πανεπιστήμιο. Η βάση του 10, όπως ξέρετε, είναι ένα εντελώς τεχνητό πράγμα το οποίο θα τεινάξει στον αέρα όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Το πρόβλημα με το 10 δεν έχει σχέση τόσο με τις εισαγωγικές εξετάσεις όσο με την ποιότητα του λυκείου που έχουμε. Μάλιστα. Θέλει δουλειά το λύκειο, εμείς έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Χαίρομαι, να σας είμαι ειλικρινής, ότι η κυβέρνηση αρκετά από αυτά που έχουμε νομοθετήσει για το λύκειο τα έχει κρατήσει για την ώρα. Η αναβάθμιση του λυκείου θα φέρει επί της ουσίας αναβάθμιση και στα πανεπιστήμια. Οπότε η βάση του 10 είναι ένα μέτρο που ακούγεται στην κοινωνία, που εντάξει δεν τα ξέρει και με λεπτομέρειες η κοινωνία όλα αυτά, ακούγεται κάτι που θα ενισχύσει την ακαδημαϊκότητα, αλλά στην ουσία πραγματικά θα αφήσει έξω ένα τεράστιο αριθμό παιδιών, ιδιαίτερα από τα περιφερειακά πανεπιστήμια, και θα είναι πάρα πολύ σοβαρή
η κατάστασή τους. Εγώ νομίζω στο Υπουργείο θα το ξανασκεφθούν και δεν θα προχωρήσουν σε ένα τέτοιο μέτρο. Τώρα όμως το άμεσο είναι το θέμα των τμήματων και το θέμα των διετών προγραμμάτων σπουδών που είχε προτείνει και το Πανεπιστήμιο εδώ για τους αποφύτους στο Νεπάλ που θα πηγαίνανε, θα εισαγόντουσαν χωρίς εξετάσεις και θα είχαν στο τέλος των σπουδών τους πιστοποιητικά, επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακριβώς. Στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ μίλησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Όπως τόνισε, ο οδικός άξονας Ε65 θα συνδεθεί με την Αγνατία Οδό στο Κυπουργείο Γρεβενών και όχι στο Μέτσοβο παρά τις πιέσεις πολιτικού παραγόντου της Ηπείρου. Ήδη κατασκευάζεται το κομμάτι Λαμία Τρίκαλα και απομένει το βόρειο τμήμα Τρίκαλα Καλαμπάκα Κυπουργείο Γρεβενών. Την πεποίθησή του ότι η σύνδεση του οδικού άξονα Ε65 με την Εγνατία Οδό θα γίνει στα Γρεβενά και όχι στο Μέτσοβο, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΦΛΑΣ. Ο κ. Αγοραστός υπογράμμισε ότι ήδη το νότιο τμήμα του Ε65 κατασκευάζεται και απομένει το βόρειο κομμάτι που θα ενώσει τα Τρίκαλα με την Καλαμπάκα και το Κυπουργείο Γρεβενών, με τελικό προορισμό την Εγνατία Οδό. Ο δρόμος κατασκευάζει τώρα ο δρόμος Λαμία. Το νότιο κομμάτι και πάει γρήγορα. Εντάξει, έχει κατασκευαστεί μέχρι τα Τρίκαλα. Τώρα ο δρόμος ο οποίος απομένει είναι ο δρόμος από τα Τρίκαλα προς τη, μέχρι τα Ε65. Ο Ε65 μέχρι την Εγνατία. Θα κουμπώσει προς την πλευρά των Γρεβενών, όπου ο δρόμος αυτός είναι φθηνότερος στην κατασκευή. Η επιλογή της, του δρόμου αυτού είναι μικρότερης κόστος κατασκευής και μικρότερου κόστος συντήρησης. Διότι ένας δρόμος πρέπει να είναι και λειτουργικός, αλλά πρέπει να είναι και να βγαίνει οικονομικά. Συνεπώς θα προτιμηθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, προς τα Γρεβενά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τις συναντήσεις που έχουμε κάνει, είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει. Η Ευρώπη ζήτησε μετά από παρέμβαση που κάναμε και ο κύριος Κασαπίδη, εγώ βοήθησα με τον κύριο Κασαπίδη για τον. Στην κυρία Κρέτσο, η οποία είναι στην DG Regio, έγινε μια αναμόχλευση του θέματος και μια πίεση προς το θέμα, στο θέμα να ενταχθεί το έργο να ξεκινήσει. Ζητήσανε πληροφορίες και διευκρινήσεις από την ελληνική κυβέρνηση, από το Υπουργείο, για να δοθούν για να μπορέσουν να δώσουν το πράσινο φως να ξεκινήσει ο δρόμος αυτός. Αλλάζουμε τώρα τελείως κλίμα και θα πάμε σε μια όμορφη εκδήλωση που είχαμε από το πρώτο Γενικό Λύκειο της Απτολεμαίδας για το Πολυτεχνείο. Και με το τεράστιο έργο του συντρόφευε και συντροφεύει την καθημερινότητα και τον αγώνα της ζωής του μουσικοσυνθέτη Μάνου Λοϊκή. Στο Μάνο Λοΐζο, τα τραγούδια του οποίου ταυτίστηκαν με τους νέους και όχι μόνο την περίοδο του Νοέμβρη του 1973 στο Πολυτεχνείο, τίμησαν τη 17η Νοέμβρη μαθητές και εκπαιδευτικοί του πρώτου Γενικού Λυκείου Πτολεμαϊδας. Οι μαθητές με συγκρότημα που δημιούργησαν τραγούδησαν και χόρεψαν με τα τραγούδια και τη μουσική του Μάνου Λοΐζου. Thank you.
Για το Πολυτεχνείο και τις συνθήκες που προκάλεσαν την εξέγερση των φοιτητών μίλησε ο εκπαιδευτικός και πρώην πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ορδέας, Νίκος Πολυχρονιάδης. Το Πολυτεχνείο συνεχίζει να ζει σε αγώνες του σήμερα για δημοκρατία, ελευθερία, λαϊκή μόρφωση και κοινωνική δικαιοσύνη. Το Πολυτεχνείο, 46 χρόνια μετά, μένει όρθιο στο κουπίδι του χρόνου και στην επέλαση των βαρβάρων, στέλνοντας παντού το μήνυμά του. Ενωθείτε, οργανωθείτε, αντισταθείτε, ξεσηκωθείτε. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του Νέμβη. Σας ευχαριστώ. Και λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να δούμε την κατασκευή της μεγαλύτερης ποντιακής λύρας που έχουμε στην πετάβρισο του Δήμου Εορδέα. Στο ρεπορτάζ είναι του συνεργάτη μας Κώστα Περσίνηθη. Είμαστε στην Πεντάβρισο Εορδέας, ένα προσφυγικό χωριό. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πενταβρίσου, ο κύριος Πασαλίδης Ιωάννης. Θα μας μιλήσει λίγο για την ιστορία του χωριού και στη συνέχεια έτσι θα μιλήσουμε λίγο για την ιδέα να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη λύρα που υπάρχει στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γιάννη. Έτσι ακριβώς είναι. Πεντάβρισο Εορδέας είναι ένα ταλαιπωρημένο ποντιακό προσφυγικό χωριό. Εγκατασταθήκαν το 1922 εδώ πέρα οικογένειες πολιτιδέων, Πασαλιδέοι, Μιμιλιδέοι, Γεωργιαδέοι, Κωστικιδέοι, Σωτηριαδέοι και Σιδηροπουλέοι και ήρθαν από διάφορα μέρη του πόντου. Εγκαταστάθηκαν εδώ πέρα, ασχοληθήκαν με τον πρωτογενή τομέα, με αγροτικές καλλιέργειες. Γινόντουσαν πολλές δραστηριότητες με συλλόγους, με ποδοσφαιρικές ομάδες, φτιάχνανε ποντιακά θέατρα για την εποχή εκείνη. Σήμερα έχουμε έναν πολιτιστικό σύλλογο, το Διγενή Πενταβρίσου, που ασκεί πολλές δραστηριότητες στο χωριό αυτό. Την αφορμή για να κατασκευαστεί, να ξεκινήσετε την προσπάθεια έτσι για να κατασκευάσετε τη μεγαλύτερη λύρα, έτσι. Προσπάθεια αυτή ήταν όταν ξεκίνησα και εκλέχθηκα νέος πρόεδρος Πενταβρίσου. Ήθελα να φτιάξω κάτι και με σκοπό να μείνει. Να μείνει και στις επόμενες γενιές. Και σε κουβέντα που είχαμε με τον Μάστορα και τον καλλιτέχνη της κατασκευής αυτής της λύρας, μου έδωσε την έμπνευση της ιδέας αυτής και το αφουγκράστηκα, το σκέφτηκα πάρα πολύ και πήραμε την απόφαση να το ξεκινήσουμε. Θέλω να μου πεις τώρα αν γνωρίζεις κάτι έτσι με την ιστορία, με τον προπάτο του Γιάννη εδώ, το Λυριτσί που λέτε εσείς, ναι, στο χωριό. Τι γνωρίζεις για το Λυριτσί εδώ, τον Πασαλίδη? Το Πασαλίδη γνωρίζω, τους βρήκαμε όταν ήρθαμε από τη Ρωσία. Ήταν όχι ο παππούς του, ο προπαππούς του. Ο Χαράλαμπος ήταν ζωμπάνης. Αυτός, το χωριό μας ήταν μεγάλο, όχι μεγάλο χωριό, αυτό είναι το χωριό, αλλά είχε πολλά ζώα. Είχε 580 ίσκαρα γελάδες και 400 μπουβάλες. Το ποτάμι το βλέπεις αυτό μας
του άστο μας τους κάτω. Είχαμε πάρα πολύ κτηνοτροφία. Σκέψου να πούμε, το χωριό μας είχε 5 τζομπαναρέους. Μέχρι και τα γουρούνια τζομπάνα είχε. Ο Χαράλαμπος ο Πασαλίδης. Ο Χαράλαμπος αυτός μια ζωή δεν είχε δουλέψει πουθενά. Τζομπάνος ήταν. Και έπαιζε καλή λίρα. Γι' αυτό και δεν το λέγανε Πασαλίδη. Ο Λάμπονο και Μετζοσής. Ήταν, έπαιζε καλή λίρα, όταν λέμε, πάρα πολύ καλή. Συμμετείχε έτσι εδώ σε εκλέπεια στις γιορτές του χωριού και στο πανηγύρι του χωριού. Λάμπονο την πρώτη μαγιά έκαναν πανηγύρι. Είχαμε πολλά δέντρα και ερχόταν από την Πτολεμαϊδά από παντού, καθόταν κάτω από τα δέντρα και έκαναν την πανηγύρι. Τότε είχαμε το καλοκαίρι, είχαμε πανηγύρι. Ο Χαράλαμπος ο Πασαλίδης, ο Λυριτσής δηλαδή, έπαιζε έτσι σε αυτά τα γλέντια Έπαιζε μόνο σε γλέντια αυτός. Δεν πήγαινε σε γάμους. Μόνο σε γλέντια έπαιζε. Με τους φίλους και ξέρω εγώ τι. Και ο γιος του, ο Γιάννης, ο παππούς αυτού, δεν ήταν Λυριτσής, ήτανε Κλαριτζής. Αυτό δημιούργητος ήταν. Δεν πήγε πουθενά. Και έπαιζε κλαρίνο, αυτός πήγαινε και σε γάμους και παντού. Ήταν μια οικογένεια μουσική, δηλαδή. Οπωσδήποτε αυτό ήταν. Τραβούσαν προς τη μουσική. Και ο άλλος ο αδελφός του πάλι ο Αχιλλέας και εκείνος έπαιζε λίρα. flashpavlatv.gr με την ταχύτητα του Flash. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά, παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη, φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδελο. Προϊόντα λατομείο. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη. Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.